Ο Γιούνιον Τέλερ, ένας από τους πιο σημαντικούς και διάσημους φωτογράφους παγκοσμίως, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Αθήνα μια μεγάλη ενότητα έργων του στο Ίδρυμα Δέστε. Τίτλος της έκθεσης: Μάτσο, και το ειρωνικό σχόλιο του Γερμανού δημιουργού σαφές, αν κρίνουμε από τα αυτοπορτρέτα του. Ο Τέλερ σαρκάζει την ανδρική αυταρέσκεια και υπεροχή και δεν διστάζει να περάσει μπροστά από το φακό για να κριτικάρει με το δικό του ομόχιουμοριστικό τρόπο την έννοια του μάτσο. Πρώτη φορά παγκοσμίως, ο Γιούνιον Τέλερ, ένας τόσο γνωστός φωτογράφος, δείχνει τα αυτοπορτρέτα του όλα μαζί. Τα κάνει εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Είναι σαν να μπαίνουμε μέσα στο κεφάλι. Είναι αμάρτημα να χαρακτηρίσει τη δουλειά του Γιούνιον Τέλερ, γιατί αυτό που την διακρίνει είναι η μεγάλη ελευθερία. Ελευθερία να σπάσει οποιονδήποτε κανόνα υπήρχε στη φωτογραφία πριν. Στο Δέστε παρουσιάζονται και φωτογραφίες από την ενότητα Masculine, πηγή έμπνευσης για την οποία αποτέλεσε η περίφημη έκθεση Masculin Masculin στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι. Ο Τέλερ αντιπαραβάλλει φωτογραφίες ιστορικών, κλασικών, γλυπτών και ζωγραφικών έργων που πραγματεύονται την εξειδανικευμένη αρενοπότητα με πορτρέτα του ίδιου να γυμνάζεται και να προσπαθεί να χάσει κιλά. Όταν βλέπεις αυτά τα ελληνικά γλυπτά εδώ, είτε στις φωτογραφίες της Λένι Ρίφενσταλ, του Χέμπερτ Λίστ ή του Ρόμπερτ Μάπλθορ, πάντα βλέπεις άνδρες που μοιάζουν τέλειοι. They look perfect. Δεν έχουν ψεγάδι. Δεν υδρώνουν ποτέ. Ποτέ δεν τους βλέπεις την ώρα που γυμνάζονται ή πόσο δύσκολο είναι να σηκώσουν κάτι. Η έννοια του μάτσο έχει αρνητική σημασία. Για μένα ο τίτλος της έκθεσης υποκρύπτει μια ειρωνία. Τα αυτοπορτρέτα ήταν πάντα ένα μέσο στα χέρια του φωτογράφου για να σχολιάσει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα ή θέματα lifestyle. Ο σαρκασμός του σαφής να λάβουμε υπόψη ότι είναι ένας από τους πιο διάσημους φωτογράφους μόδας. Οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο ματαιόδοξοι. Όλοι κάνουν περισσότερο botox, όλοι κάνουν περισσότερες πλαστικές. Ο καθένας ασχολείται και φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του. Όλοι τρώνε υγιεινά. Βγάζουν αυτές τις ανόητες selfies, φωτογραφίες δηλαδή με πρωταγωνιστές τον εαυτό τους. Εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτούς τους τρεις χώρους στο Δέστε για να σχολιάσω όλη αυτή την κατάσταση. Η έκθεση του Γιούνιον Τέλερ στο Ίδρυμα Δέστε διαρκεί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.